Διαβάζουμε το κείμενο «Μακαρία Ταρσό» του Ιωάννου Κορναράκη, όπως αναδημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Πειραϊκή Εκκλησία», τεύχος 348, Ιούνιος 2022, στο αφιέρωμα που είχε περί σαλότητας. Ταρασία Ζαγοραίου γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου του έτους 1910 στο χωριό Ρογό της περιοχής Κορθίου της νήσου Άνδρου. Ήταν η μικρότερη από τα 6 παιδιά της οικογένειάς της. Οι γονείς της, ο Περικλής και η Μαρία, ήσαν θεοσεβείς και θεοφοβούμενοι, ιδιαιτέρως δε η μητέρα της. Ίσως τη θρησκευτική ζωή της οικογένειας να επηρέασε θετικά συγγενής της μοναχός, ονόματι Γαλακτίων, ο οποίος από το 1898 έμενε σε ένα απόμερο χώρο του σπιτιού τους. Η νεαρή Ταρσό έτυχε άρτιας μορφώσεως για την εποχή της. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο και το σχολαρχείο. Ήταν άριστη μαθήτρια, πολλές φορές πρώτη στην τάξη της. Όταν ήταν 8 ετών, ο θάνατος της μεγάλης αδελφής της, Πινελόπης, σε ηλικία 20 ετών, εβήθησε αυτή και όλη την οικογένεια στο πένθος. Η Ταρσό, σαν στερνοπαίδι, ήταν το πιο χαϊδεμένο από τα αδέλφια. Γι' αυτό και δεν την άφηναν να κάνει δουλειές. Σε μικρή ηλικία πήρε μαθήματα μαντολίνου και με την αδελφή της έπαιζαν συχνά σε συντροφιές. Οι γονείς, καθώς και τα παιδιά τους, ήταν πολύ εργατικοί και έτσι υπήρχε στο σπίτι επάρκεια αγαθών. Ζούσαν σε ένα κτήμα έξω από το χωριό και η ζωή κυλούσε ήσυχα μέσα σε οποροφόρα δέντρα, ελιές και ένα λαχανόκηπο που είχαν για τις ανάγκες τους, παρέα με τα αγελαδοπρόβατα τα οποία τους προμήθευαν μαλλί, γάλα και τυρί. Το 14ο έτος της ηλικίας της άρχισε να εκδηλώνεται ο θρησκευτικός της χαρακτήρας και η διάθεσή της να ασχολείται με τα θεία. Η ίδια ομολογεί και επισημαίνει το χρονικό σημείο της αρχής της ζωής της ευσεβίας της, λέγοντας κάποια φορά: «Εγώ έφυγα από το σπίτι μου 14 χρονών. Τόσα παιδιά παίζαμε έξω από το φούρνο. Αλλά ήρθε ο αξιωματικός, ο άγγελος, και εμένα διάλεξε. Με πήρε στην αγκαλιά του και πού με πήγε δεν ξέρω. Έπαθα αλλίωση». Τώρα ήθελε να φύγει μακριά από τους ανθρώπους και την οικογένειά της. Ποθούσε την μόνωση και την ελευθερία. Παρά των νεαρών της ηλικίας της, εσκέπτετο και μιλούσε για την άλλη ζωή, προσήφιετο για τους νεκρούς συγγενείς της και μάλιστα συζητούσε μαζί τους. Άρχισε να εκδηλώνει χάρισμα διοράσεως σε διάφορα περιστατικά της καθημερινής ζωής. Ένα βράδυ, την ώρα που ετοιμάζονται να ξαπλώσουν και η μητέρα της τελείωνε την προσευχή της, η Ταρσό της είπε
να μην κάνουν τη θεία λειτουργία που είχαν προγραμματίσει για την επόμενη σε διπλανό χωριό, επειδή ο παπάς δεν ήταν σε θέση να λειτουργήσει. Η μητέρα της εκπληκτή την αποπήρε. Και η θεία λειτουργία έγινε. Όπως όμως απεδείχθη, η μικρή Ταρσό με το μεγάλο χάρισμα διέβλεψε το κόλλημα. Ο ιερέας από βραδείς είχε μεθύσει. Εν τω μεταξύ, αφού η αδελφή της Κατίνα παντρεύτηκε στην Αθήνα, μετά το 1931 εγκαταστάθηκαν και οι υπόλοιποι εκεί. Η συμπεριφορά της και εδώ παρέμεινε η ίδια. Ήρεμη, εσωστρεφής, αλλά και αγαπητή σε όλους. Παρουσίαζε όμως και τα παρεξηγήσιμα σαλά καμώματά της. Το πιο ανησυχητικό ήταν ότι συχνά φορούσε ένα λευκό χιτόνα και επίσης λευκό μαντίλι και ότι έφευγε πολλές φορές προς άγνωστη, για τους άλλους τουλάχιστον, κατεύθυνση, χωρίς κανένα φόβο. Φορούσε πάντοτε παλιά παπούτσια και όταν της έδιναν κάποιο καινούριο ζευγάρι, φρόντιζε να τα περιποιηθεί καταλήλως, χτυπώντας τα επίμονα με μια πέτρα για να τα κάνει όπως ήθελε αυτή. Προπολεμικά, το 1939, της έκαναν και συνοικέσιο. Την κάλεσαν για τραπέζι στο σπίτι του γαμπρού, όπου πήγε με τον αδελφό της. Ο Θεός όμως επέτρεψε να γίνει κάποιος μικρός πειρασμός, που έκανε τον αδελφό της να θυμώσει και να την πάρει αμέσως να φύγουν. Η ίδια έφυγε με την ίδια απάθεια με την οποία είχε πάει, χωρίς να εκδηλώσει αντίδραση ούτε δυσαρέσκεια. Ό,τι είχε να πει το έλεγε μυστικά στον ημφίο της Χριστό και ήρεμη δεχόταν τα γεγονότα όπως έρχονται, γεμάτη εμπιστοσύνη και πίστη σε αυτόν που την επέλεξε από μικρή ως νύμφη του. Το καλοκαίρι του 1940 πήγαν για παραθερισμό στην Άνδρο, όπου αποκλείστηκαν ως το 1942. Εκεί έχασε και την καλύτερη της φίλη, με την οποία έκαναν πολύ παρέα, πράγμα που την ελείπησε πολύ. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες των συγγενών της, η σαλότητα της Ταρσός είχε ανησυχήσει τόσο τους οικείους της, ώστε το 1942, όταν επέστρεψαν στην Αθήνα για να προλάβουν χειροτέρευση της καταστάσεώς της, την πήγαν με το ζόρι στους ψυχιάτρους και εκείνοι διέγνωσαν σχιζοφρένεια. Για τους ψυχιάτρους, η Ταρσό είχε κάποια πιστικά ευρήματα μιας τέτοιας ψυχοπαθολογίας. Ισχυρίζεται ότι άκουγε φωνές και κοιμημένων. Είχε το στοιχείο της επίμονης και άλογης φυγής από τις κοινωνικές σχέσεις. Ζητούσε τη μόνωση. Αλλά οι ψυχίατροι δεν μπορούσαν φυσικά να αντιληφθούν τις πνευματικές αφετηρίες της, κατά αυτούς παθολογικής συμπεριφοράς. Έτσι, την υπέβαλαν σε μια χειρουργική επέμβαση που συνηθιζόταν εκείνη την εποχή. Έκαναν 2 τρύπες στο κρανίο της, στη θέση των κροτάφων, δεξιά και αριστερά, αλλά χωρίς κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα, ούτε εξάλλου βλαπτικό των διανοητικών και ψυχικών της λειτουργιών. Πάντως, με την χειρουργική αυτή ψυχιατρική επέμβαση, η Ταρσό χαρακτηρίστηκε επίσημα ως τρελή.
επέτρεψε ο Θεός να φτάσει σε μια πολύ ταπεινωτική για τους πολλούς κατάσταση, η οποία εν τούτης συνυπολογίζεται οπωσδήποτε στην εκούσια και ακούσια γενικώς άσκηση, στην οποία την οδήγησε ο Θεός για να τον δοξάσει από το υψηλό πνευματικό βάθρο της έσχατης κατά κόσμο ταπεινώσεώς της δια Χριστών σαλότητος. Η Ταρσό είχε ήδη λάβει πνεύμα Θεού πρώτου πειρασμού του ψυχιατρίου. Έτσι ο πειρασμός της αναγκαστικής της υποβολής σε ψυχιατρική χειρουργική επέμβαση ήταν από τον Θεό το καθορισμένο ψυχοσωματικό υπόβαθρο της πνευματικής της σαλότητας. Ήταν δύο φορές τρελή. Μια φορά κατά κόσμον, σύμφωνα με την ψυχιατρική διάγνωση, και μια φορά κατά Χριστόν. Ήταν έτσι περιχαρακωμένη στην έσχατη ταπείνωση. Σε αυτήν την κατάσταση δεν ήταν τίποτε. Δεν είχε τίποτε. Ίσως γι' αυτό αργότερα έλεγε συχνά: «Μου τα πήραν όλα. Μου πήραν εκατομμύρια και δεν έχω τίποτα». Είχε λοιπόν την δυνατότητα να αποκτήσει το παν, την καλή αλίωση, μέσα από την χαρισματική οδό της εν Χριστώ σαλότητος. Η Ταρσό φρόντιζε ιδιαίτερα να κρύβει το ωραίο πρόσωπό της από τα νιάτα της, και ιδιαίτερα τώρα στην άσκησή της τα ωραία μάτια της, που αν τα πρόσεχες κάποιες φορές έδειχναν σαν ένα κομμάτι διαμαντένιου ουρανού. Φορούσε στα μάτια της γυαλιά με χοντρούς φακούς, τα οποία στήριζε γύρω στο κεφάλι της με σύρμα. Όταν ήθελε να διαβάσει κάτι, του πλησίαζε πολύ κοντά στο πρόσωπό της. Μια φορά λοιπόν λέει σε μια συνομιλήτριά της: «Όλα τους τα έδωσα, αδελφούλα μου. Τι άλλο να τους δώσω ακόμη? Και τα μάτια μου τους τα έδωσα». Η ευλαβής αδελφή δεν αντιλήφθηκε το νόημα των λόγων αυτών. Όμως αργότερα πληροφορήθηκε πως όταν ήταν νέα, κάποιος άνδρας που είχε επισκεφθεί το μοναστήρι θαύμασε τα μάτια της και τον άκουσε να λέει πως έχει ωραία μάτια. Τότε αυτή πήγε στο μοναστήρι, πήρε ένα ζευγάρι γυαλιά με χοντρούς φακούς και τα φόρεσε, με αποτέλεσμα να χαλάσει την όρασή της. Επίσης, τα πρώτα χρόνια που πήγε στο μοναστήρι εκάλυπτε τη μύτη της με μια μαύρη κορδέλα, την οποία είχε η ίδια επιμεληθεί για να κρύβει το πρόσωπό της, γιατί κάποιος της είχε πει ότι έχει ωραία μύτη. Την κορδέλα αυτή έβγαλε από το πρόσωπό της όταν άρχισε να γερνά. Φρόντιζε επίσης να έχει σκυμμένο συνεχώς το κεφάλι της κάτω στο χώμα. Όπως η ίδια είχε πει, «Το καφετή χρώμα είναι το χρώμα μου». Εξάλλου τα παπούτσια της ήταν τρυπητά, λαστιχένια, πάντοτε όμως παλιά, δεμένα με σκουριασμένο σύρμα και επίσης πάντοτε παράτερα. Οι διαστάσεις του κελιού της δεν επέτρεπαν ένα ανθρώπινο κρεβάτι. Μόνο σκυφτός ή καθιστός χωρούσες μέσα. Άλλως 45 χρόνια δεν κοιμήθηκε ξαπλωμένη. Μόνο όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο δύο φορές, κοιμήθηκε σε κρεβάτι με κάποιες τύψεις για την πολυτέλεια. Το εσωτερικό πάντως του κελιού της ήταν εντελώς ακατάστατο. Εκεί υπήρχαν μπόγοι ανοιγμένοι,
που έχασκαν χυμένα κάποια παλιόρουχα ή οι κουβέρτες, κουβαριασμένες, ντενεκάκια από κονσέρβες για τις γάτες, σκουπίδια διάφορα και μικροπράγματα άχρηστα. Όλα αυτά σχημάτιζαν ένα σωρό ετερόκλητων πραγμάτων που, στο σύνολό τους, θύμιζαν σκουπιδότοπο. Στη γωνία του κελιού της υπήρχε ένας μεγάλος πάγκος, ένας δύο τσιμεντόλιθοι και ένα στραβωμένο σακί τσιμέντο που πέτρωσε από τη βροχή, ήταν τα καθίσματά της. Στα νιάτα της κούρνιαζε σαν σκυλή δίπλα σε θάμνους και στα γεράματά της συνήθως την έβρισκες καθιστή σε αυτόν τον πάγκο με το κεφάλι γερμένο. Ακόμα και όταν τον τελευταίο χρόνο την πήραν στο γυροκομείο του μοναστηριού, την έβρισκαν να περνά τη νύχτα σε ένα πεζούλι έξω στη βροχή. Η τροφή της ήταν πάντοτε λιγοστή. Ο κανόνας της στο φαγητό φάνηκε και στις τελευταίες της μέρες στο ΚΑΤ. Έκανε υπακοή να δεχθεί σούπα. Αλλά όταν επέμειναν να συνεχίσει, αρνήθηκε. Έφαγα 4 κουταλιές. Αυτό ήταν το όριό της. Αυτό ήταν το κείμενο του Ιωάννου Κορναράκη, Μακαρία Ταρσό, και θα διαβάσουμε ένα κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαυρωτικής κ. Νικολάου με τίτλο «Το πρόσωπο που έλαμπε» και αυτό από το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία Τεύχος 348 Ιούνιος του 2022. Με υπόδειξη του πατρός Παϊσίου, είχα πάει το 1988 να επισκεφθώ και δύο Ρουμάνους ερημίτες στην Καψάλα, με κάποιον φίλο μου μοναχό. Πήραμε ντομάτες, ροδάκινα, αχλάδια, λίγα μακαρόνια και μπισκότα Παπαδοπούλου γεμιστά για ευλογία. Αυτά βρήκαμε στις Καριές. Η πρώτη μας συνάντηση ο γεροξενοφών. Πριν καλά-καλά τον συναντήσουμε, μόνο που άκουσε τα βήματά μας ξεφώνησε περιχαρής. «Έρχεται! Πατέρες, έρχεται!» Το ακούσαμε με ανάμεικτη έκπληξη και απορία αυτό 2 ή 3 φορές, έως ότου ξαφνικά τον διακρίνουμε ανάμεσα από τους θάμνους. Ένα γεροντάκι, 88 ετών, καθισμένο σε μία ψάθινη καρέκλα ανάποδα, με την πλάτη της στο στήθος και τα χέρια ψηλά στον ουρανό, μόλις μας αντικρίζει, αναλύεται σε λιγμούς. Δυσκολευτήκαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Με σπασμένα ελληνικά, μα ζήτησε συγγνώμη και δικαιολογήθηκε. Είχε μέρες που προσευχόταν να τον αναπαύσει ο Θεός. Θεωρούσε ότι τον είχε ξεχάσει. Στο άκουσμα των δικών μας βημάτων και στον θόρυβο των κλαδιών των θάμνων που παραμερίζαμε, πίστεψε πως ερχόταν ο άγγελός του. Μόλις αντί για άγγελο είδε εμάς, απογοητεύθηκε. Και δικαιολογημένα. Αυτό δεν το είπε. Εμείς το καταλάβαμε. Στο Άγιον Όρος ο άγγελος είναι ποθινότερος, ακόμη κι αν πρόκειται να σου πάρει την ψυχή, από όσο ο άνθρωπος, ακόμη κι αν σου φέρνει γεμιστά μπισκότα Παπαδοπούλου. Αφού συνήλθε, άρχισε πάλι με λιγμούς να μας ευχαριστεί για τον κόπο μας και να ζητά συγγνώμη αν μας λύπησε ή αν μας προσέβαλε. Λίγες μέρες αργότερα, ήλθε και ο άγγελος. Ο πατήρ Ξενοφών ανεπάθη. Ας έχουμε την ευχή του. Ήδη η ώρα περνούσε και έπρεπε να πάμε και στον πατέρα Ηρωδίωνα, έναν Ρουμάνο που ή ήταν σαλός δια Χριστών ή δεν ήταν άνθρωπος. Σε 10 λεπτά φτάσαμε στον σκουπιδό τοπό του. Ο ήλιος είχε ήδη δύσει. Σε ένα ερείπιο γεμάτο σκουπίδια,
συναντούμε έναν νέο ήρωα, 82 ετών, όρθιος στο κούφωμα μιας πόρτας, χωρίς πόρτα. Τα πόδια του κρατούσαν κόντρα στο ένα της δοκάρι. Η μέση του ακουμπούσε στο άλλο. Τα χέρια του στηρίζονταν στο πρώτο. Ώρες ολόκληρες περνούσε έτσι. Ο ίδιος δίχως ζωστικό. Μια μαλλινή φανέλα και ένα κουρελιασμένο παντελόνι κάλυπταν το εξαγιασμένο σώμα του. Η καλύβη του γεμάτη σκουπίδια, δεν έβλεπες δάπεδο. Ένα στρώμα από κονσέρβες, κουκούτσια, σακούλες, τάπες, καπάκια, από μπουκάλια, φλούδες, ό,τι μπορούσε κανείς να φανταστεί, πάχους 30 εκατοστών και πάνω, αποτελούσε το πολύτιμο χαλί στο μυστηριώδες παλατάκι του και ασφαλώς το στρώμα του, αν βέβαια κοιμόταν οριζόντιος. Στους τοίχους του, τα αποτυπώματα αχυμένων καφέδων και τα ζουμιά πεταγμένων πορτοκαλάδων και αντί για κατοικίδια ζώα, όλων των ειδών τα ζωήφια, μυγάκια, κατσαρίδες και ποντίκια. «Ευλογείτε, γέροντα», είπε χαρούμενος ο απλοϊκός συνοδοιπόρος μου. «Ο Κύριος», απαντά νυφάλιος ο ηρωικός ασκητής, χωρίς να δείχνει καθόλου ενοχλημένος για τον οικολογικό περίγυρό του. «Σου φέραμε λίγες ευλογίες, κάτι να φας», συνεχίζει δίχως ενδιασμό ο μοναχός φίλος μου. «Ω, καλοί πατέρες, πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, καλοί πατέρες, πολύ ευχαριστώ», απαντά εκείνος. Και παίρνοντας την σακούλα με τις ευλογίες και συνεχίζοντας να επαναλαμβάνει αυτές τις προτάσεις με ιδιάζουσα δύναμη και εκφραστικότατα, πετούσε τις ντομάτες και τα ροδάκινα πάνω από τα κεφάλια μας στους τοίχους της καλύβης του. Τα χυμένα ζουμιά τους αποτύπωναν τη δική μου απορία που, σκυμμένος, μη με πάρουν τα βόλια, προσπαθούσα να καταλάβω την λογική της ευγνωμοσύνης του και, εντελώς ξαφνιασμένος, να αποτυπώσω το περιεχόμενο της ιδιότυπης μοναχικής προοπτικής του. Αφού έσπασε τα μακαρόνια και τα έχισε από το περίβλημά τους, αφού σκόρπισε τα μπισκότα όσο πιο μακριά μπορούσε, φωνάζοντας «Να φάνε τα πουλάκια, να φάνε τα πουλάκια», άρχισε να μιλάει για τον Σταυρό του Χριστού, την προδοσία του Ιούδα και εν μέσω ασυνάρτητων κραυγών να δοξάζει το όνομα του Θεού. Είχε ήδη αρχίσει να ανοιχτώνει. Λίγο ακόμη και θα χάναμε το θέαμα. Θα χάναμε αυτό που ο πατήρ Ηρωδίων έδειχνε. Μέσα όμως τη νύχτα της δικής μου λογικής είχα αρχίσει να υποψιάζομαι λίγο από αυτό που έκρυβαν τα σκουπίδια, τα ακαταλαβίστικα λόγια και φυσικά η εντελώς ακατανόητη λογική ενός σαλού για την αγάπη του Χριστού. Θυμήθηκα τον Αβά Ισαάκ που αναφερόμενος σε αυτούς τους ηρωικούς Αγίους που ζουν εναταξίες εύκτακτοι όντες κατακλείει «Ταύτην την άνοιαν αξιώσε ημάς ο Θεός φθάσε». Άραγε αυτή είναι η λογική για την οποία μιλούσε ο πατήρ Παΐσιος. Γύρισα πίσω για μια τελευταία κλεφτή ματιά. Το άσχημο από την φύση του και άγριο από τον τρόπο του πρόσωπό του έλαμπε υπερβατικά από την χάρη του Θεού. Ήταν τόση η λάμψη του που υποχρέωνε τα πύληνα μάτια μου και την μη ορόσα καρδιά μου σε ασυνήθιστες οράσεις άλλου είδους και άλλου κόσμου. Η μυστηριώδης όψη του μένει ακόμη βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μου. Έφυγα και ξαναβυθίστηκα στα σκουπίδια του εαυτού μου. Εκείνος έμεινε πατώντας πάνω στα σκουπίδια της λογικής αυτού του κόσμου. Τον σκεπτόμουν και θαύμαζα την αντοχή και τον ηρωισμό του. Μέχρι σήμερα, ενώ αντιλαμβάνομαι την αξία και το μεγαλείο της λογικής του, δεν μπορώ να συλλάβω την δομή της. Σίγουρα η λογική είναι η μεγαλύτερη εκτροπή από την διαχριστών σαλότητα. Ίσως όμως και ο σταυρός της να είναι τελικά βαρύτερος από τον σταυρό του πατρός Ηρωδίωνα. Πάνω στο Πανεπιστήμιο των Σκουπιδιών και της Σαλότητος, τόλμησα να προβάλλω την λογική
την έγκλη και την φινέτσα της νοπής τότε εμπειρίας μου στο Harvard και το MIT. Τότε άρχισαν τα σκουπίδια να ευωδιάζουν σαν λουλούδια. Τα ζωήφια να μεταμορφώνονται σε πουλάκια. Οι ξεχασμένες σακούλες σε πτυχία και δημοσιεύματα. Και ο πατήρ Ιρωδίων, πολύ πιο έξυπνος, πολύ πιο πετυχημένος από τους νομπελίστες καθηγητές μου. Η λογική τους έμοιαζε με αγωνιστικό αυτοκίνητο. Η λογική της διαχρηστών σαλότητος με πύραυλο. Το πρώτο τρέχει μέχρι 320 χιλιόμετρα την ώρα. Το δεύτερο από 29.000 χιλιόμετρα την ώρα και πάνω. Το πρώτο κινείται οριζόντια, το δεύτερο κατακόρυφα. Στη μία περίπτωση, αν υπερβείς το όριο, γκρεμοτσακίζεσαι. Στη δεύτερη, αν το ξεπεράσεις, εκτοξεύεσαι. Ξεπερνάς την βαρύτητα της γης. Διαφεύγεις, ελευθερώνεσαι. Η πρώτη, η λογική, όσο και αν τρέχουν, πατάνε στη γη. Ο πατήρ Ιρωδίων έφυγε από αυτόν τον κόσμο χωρίς να την έχει ακουμπήσει. Χωρίς να τον έχει ακουμπήσει. Κείμενο «Το πρόσωπο που έλαμπε» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Ελευρωτικής κύριου Νικολάου, όπως αναδημοσιεύθηκε στο τεύχος 348 Ιούνιος 2022 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, η Φωνή των Πατέρων, τον Λόγο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, η Ανάσταση των Νεκρών. Ακράδαντη πίστη της Εκκλησίας είναι η Ανάσταση των Νεκρών που θα γίνει συγχρόνως με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος». Λέγοντας Ανάσταση των νεκρών, εννοούμε την Ανάσταση των σωμάτων, αφού οι ψυχές είναι αθάνατες. Κάθε ψυχή δηλαδή θα εισέλθει πάλι στο νεκρό σώμα της, που θα ζωοποιηθεί και έτσι θα ξανασυγκροτηθεί ολόκληρος ο άνθρωπος. Πολλές είναι οι αγιογραφικές μαρτυρίες για την Ανάσταση των σωμάτων. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικές. Ο προφήτης Ισαΐας προαναγγέλει «Οι νεκροί θα αναστηθούν και θα εγερθούν όλοι όσοι βρίσκονται στα μνήματα». Ο προφήτης Ιεζεκίηλ είδε σε όραμα μια θαυματουργική Ανάσταση σωμάτων. Με ένα λόγο του Θεού, πλήθος ξερά οστά που βρίσκονταν σκόρπια σε μια πεδιάδα συναρμολογήθηκαν, απέκτησαν νεύρα, σάρκες και δέρμα και έγιναν τέλεια σώματα. Και μάλλον ένα λόγο του, απέκτησαν ψυχή και αναστήθηκαν και στάθηκαν στα πόδια τους. Το εκπληκτικό όραμα του προφήτη δείχνει πώς θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτή την Ανάσταση άλλωστε βεβαιώνουν και προημιάζουν οι τρεις Αναστάσεις που έκανε ο Ιησούς, δηλαδή της κόρης του Ιαΐρου, του γιου της χείρας της Ναΐν και του φίλου του Λαζάρου, καθώς και η δική του Ανάσταση, με την οποία νίκησε το κράτος του θανάτου. Ο Απόστολος Παύλος κάνει πολλές φορές λόγο για την Ανάσταση των σωμάτων στις επιστολές του. Στους Θεσσαλονικείς λόγου χάρη γράφει «Ο ίδιος ο Κύριος, με πρόσταγμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού,
θα κατεβεί από τον ουρανό και θα αναστηθούν πρώτα αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό. Μετά την Ανάστασή τους, τα σώματα θα είναι πνευματικά, άφθαρτα, αθάνατα, αναλύωτα, απαλλαγμένα από τις ανάγκες τροφής και ύπνου. Μόνο που τα σώματα των δικαίων θα είναι φωτεινά, καθαρά και δοξασμένα, ενώ των αμαρτωλών ζωφερά, ακάθαρτα και στερημένα από τη Θεία Δόξα. Όπως είναι φυσικό βέβαια, την Ανάσταση των νεκρών, την οποία θα ακολουθήσει η τελική κρίση, αφισβητούν ή αρνούνται πολλοί. Στους αρνητές της απαντούν με ομιλίες και πραγματείες τους οι θεοφόροι πατέρες. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο οποίος στην κατήχηση φωτιζομένων, που θα διαβάσουμε σε νεοελληνική απόδοση, με στέρεη λογική και με πλήθος παραδειγμάτων από τη ζωή, τη φύση και τη γραφή, ενισχύει την πίστη μας στην Ανάσταση των νεκρών και μας καλεί σε πνευματική προετοιμασία και εγρήγορση. Κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Αναστάσεως. Η προσδοκία της ανταποδόσεως παρακινεί την ψυχή στην αγαθοεργία. Ο εργάτης που ελπίζει στο μισθό των κόπων του είναι πρόθυμος να υπομείνει κάθε δυσκολία. Ενώ όσοι κοπιάζουν χωρίς την ελπίδα της αμοιβής, γρήγορα εγκαταλείπουν το έργο τους. Ο στρατιώτης που προσδοκά να αβραβευθεί είναι έτοιμο πόλεμος. Κανείς όμως δεν προθυμοποιείται να διακινδυνεύσει για χάρη ασύνετου βασιλιά, που δεν επιβραβεύει τα κατορθώματα των στρατιωτών του. Με παρόμοιο τρόπο και κάθε ψυχή, όταν πιστεύει στην Ανάσταση και στη μέλουσα ανταπόδοση, φροντίζει για τον εαυτό της, ενώ όταν δεν πιστεύει στην Ανάσταση και στη μέλουσα κρίση, παραδίνεται στην αμαρτία και στην καταστροφή. Όποιος πιστεύει ότι το σώμα του θα αναστηθεί, δεν το μολύνει με ασέλγειες, ενώ όποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση παραδίνεται στην αμαρτία και κακομεταχειρίζεται σαν ξένο το σώμα του. Είναι λοιπόν σημαντικό το δόγμα της Αγίας Εκκλησίας μας που αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Είναι βασική διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας. Και ενώ από πολλούς αμφισβητείται, από την αλήθεια επιβεβαιώνεται. Οι ειδωλολάτρες αμφισβητούν, οι Σαμαρίτες απιστούν, οι αιρετικοί διαστρεβλώνουν το δόγμα αυτό. Πολλές οι αντιρρήσεις, μία όμως είναι η αλήθεια. Μας λένε οι αρνητές, πέθανε ο άνθρωπος και τάφηκε, σάπισε στο χώμα και διαλύθηκε σε σκουλίκια. Τα σκουλίκια ψώφισαν και αυτά. Το σώμα λοιπόν καταστράφηκε και αφανίστηκε. Πώς θα αναστηθεί? Μας λένε ακόμα, όσοι ναυάγησαν καταφαγώθηκαν από τα ψάρια, που κι αυτά καταφαγώθηκαν από άλλα. Όσοι πάλεψαν με θηρία έγιναν τροφές σε αρκούδες και σε λιοντάρια, που έφαγαν ακόμα και τα κόκαλά τους. Οι γήπες και οι κόρακες, αφού έφαγαν τις σάρκες των εγκαταλελειμμένων στο χώμα νεκρών, πέταξαν και σκορπίστηκαν μακριά. Πώς λοιπόν θα συγκεντρωθούν πάλι τα μέλη του σώματος? Συμβαίνει μάλιστα τα αρπακτικά πουλιά που τα έφαγαν να θανατωθούν μακριά, άλλο στις Ινδίες, άλλο στην Περσία και άλλο στην Ευρώπη. Πώς τέλος θα συναρμολογηθούν τα σώματα εκείνων που κάηκαν και που ο άνεμος ή η βροχή διασκόρπισε ακόμα και τη στάχτη τους? Σε όλα αυτά θα απαντήσουμε. Για σένα, τον μικρό και αδύναμο άνθρωπο, απέχουν βέβαια πολλοί οι Ινδίες από τη Γερμανία και η Ισπανία από την Περσία. Για του Θεό όμως, που κρατάει στο χέρι του ολόκληρη τη γη, όλα είναι κοντινά.
Μην κατηγορείς λοιπόν το Θεό, ξεκινώντας από τη δική σου αδυναμία, αλλά να συλλογίζεσαι τη δική του παντοδυναμία. Ο ήλιος, ένα μικρό κτίσμα μέσα στην απέραντη δημιουργία, θερμαίνει με τις ακτίνες του όλη τη γη, και ο αέρας, κτίσμα και αυτό του Θεού, την περιβάλλει. Ο Θεός λοιπόν, που δημιούργησε και τον ήλιο και τον αέρα, βρίσκεται μακριά από εμάς. Υπόθεσε ότι ανακατεύεις διαφορετικούς σπόρους και τους παίρνεις τη χούφτα σου. Είναι δύσκολο σε σένα τον άνθρωπο να διακρίνεις τα διάφορα είδη και να τα χωρίζεις σε ομάδες? Όχι βέβαια. Αν λοιπόν εσύ μπορείς να ξεχωρίσεις όσα βρίσκονται στο χέρι σου, ο Θεός άραγε δεν μπορεί να διακρίνει και να ξεχωρίσει όσα βρίσκονται στο δικό του χέρι. Πρόσεξε και ένα επιχείρημα που αναφέρεται στη δικαιοσύνη. Έχεις διάφορους υπηρέτες. Από αυτούς, άλλοι είναι καλοί και άλλοι κακοί. Τιμάς εσύ τους καλούς και επιτιμάς τους κακούς. Και αν είσαι δικαστής, επαινείς τους αγαθούς και τιμωρείς τους παρανόμους. Αν λοιπόν εσύ, που είσαι εθνητός άνθρωπος, απονέμεις δικαιοσύνη, ο Θεός, ο αθάνατος βασιλιάς των όλων, δεν θα απονέμει δικαιοσύνη? Αν όμως δεν υπάρχει μέλουσα κρίση, σε ρωτάω, πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού, εφόσον πολλοί ληστές πέθαναν ατιμώρητοι? Πολλές φορές μάλιστα ένας ληστής που έκανε 50 φόνους τιμωρείται για τον ένα. Πού λοιπόν θα τιμωρηθεί για τους υπόλοιπους 49? Βλέπεις ότι αν δεν υπάρχει μέλουσα κρίση και ανταπόδοση, κατηγορείς τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Κύριλλος Ιεροσολύμων συνεχίζει: «Και μην παραξενεύεσαι για την αναβολή της μελλοντικής κρίσεως. Να σκέφτεσαι ότι κάθε αγωνιστής στεφανώνεται ή ντροπιάζεται μετά τον αγώνα. Ποτέ ο αγωνοθέτης δεν βραβεύει τους αγωνιστές όσο αγωνίζονται ακόμα, αλλά περιμένει το τέλος του αγώνα και μετά από εξέταση προσφέρει τα βραβεία και τα στεφάνια. Έτσι και ο Θεός, όσο διαρκεί ο αγώνας στη ζωή αυτή, πάντα προσφέρει μια μερική βοήθεια στους δικαίους. Μετά το θάνατο όμως τους δίνει ακέραιο το μισθό. Αν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση των νεκρών, γιατί καταδικάζεις τους τιμωρήχους? Αν έλειωσε το σώμα και δεν υπάρχει ελπίδα Αναστάσεως, τότε γιατί τιμωρείται ο τιμωρήχος? Βλέπεις ότι κι αν αρνείσαι με τα χείλη, μέσα σου μένει ακέραιη η πεποίθηση στην Ανάσταση. Ένα δέντρο που κόπηκε, ξαναβλαστάνει και ανθοφορεί. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο? Τα σπαρτά που φυτεύθηκαν και θερίστηκαν μένουν στα λόνια. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο που θερίζεται από τον κόσμο αυτό? Τα κλίματα του αμπελιού και τα κλαδιά των άλλων δέντρων, αφού ολότερα κοπούν και μεταφυτευθούν, ζωογονούνται και καρποφορούν. Ο άνθρωπος λοιπόν, για τον οποίο εκείνα δημιουργήθηκαν, αφού πέσει στη γη, δεν είναι δυνατόν να αναστηθεί? Τι είναι πιο εύκολο, να δημιουργήσει κανείς από την αρχή ένα άγαλμα ή να ξαναπλάσει στο ίδιο σχήμα αυτό που έπεσε και έσπασε? Ο Θεός λοιπόν, που από το μηδέν μας έπλασε, δεν είναι δυνατόν να αναστήσει πάλι αυτούς που έζησαν και πέθαναν? Εξακολουθείς να απιστείς με όσα έχουν γραφτεί για την Ανάσταση? Δες τη φυσική δημιουργία και παρατήρησε τα φαινόμενα που μέχρι σήμερα συμβαίνουν. Σπέρνετε το σιτάρι ή οποιοδήποτε άλλο σπαρτό. Ως
σπόρος πέφτει στη γη και μοιάζει να πεθαίνει. Σαπίζει και αχρηστεύεται σαν τροφή. Όμως ο σαπισμένος σπόρος ανασταίνεται χλωερός, ανασταίνεται ωραιότατος. Το σιτάρι αυτό, καθώς και τα άλλα σπαρτά, έγινε για μας. Δεν έγινε για τον εαυτό του. Εφόσον λοιπόν εκείνα που δημιουργήθηκαν για μας ζωοποιούνται πάλι, αφού νεκρωθούν, εμείς οι ίδιοι για τους οποίους εκείνα πλάστηκαν, δεν είναι δυνατόν να αναστηθούμε μετά το θάνατό μας? Το χειμώνα τα δέντρα εμφανίζονται σαν νεκρά. Πού είναι τα φύλλα της σικιάς? Πού είναι τα σταφύλια στο αμπέλι? Το χειμώνα φαίνονται όλα νεκρά. Την άνοιξη όμως όλα εμφανίζονται χλωερά. Και όταν φτάσει ο κατάλληλος καιρός, τότε από το θάνατο γεννιέται η ζωή. Γνωρίζοντας ο Θεός την απιστία σου, σου εμφανίζει κάθε χρόνο την Ανάσταση με τα φαινόμενα αυτά. Έτσι, βλέποντας όσα συμβαίνουν στα άψυχα, να πιστείς για όσα συμβαίνουν στα έμψυχα. Πριν από 100 ή 200 χρόνια, όλοι εμείς που ήμασταν, δεν γνωρίζουμε τον τρόπο δημιουργίας του ανθρωπίνου σώματος? Δεν γνωρίζεις ότι από απλή και ασθενική και ασχημάτιστη ύλη γεννιόμαστε? Και από αυτήν την απλή και ασθενική ύλη σχηματίζεται και το ανθρώπινο σώμα και αποκτά δύναμη στα νεύρα, λάμψη στα μάτια, όσφρηση στη μύτη, ακοή στα αυτιά, ομιλία στη γλώσσα, παλμού στην καρδιά, εργασία στα χέρια, οδηπορία στα πόδια και κάθε άλλο χαρακτηριστικό των μελών. Η ασθενική εκείνη ύλη μεταβάλλεται σε ναυπηγό ή οικοδόμο ή αρχιτέκτονα ή εργάτη ή στρατιώτη ή άρχοντα ή νομοθέτη ή βασιλιά. Αφού λοιπόν με ευτελή υλικά μας έπλασε ο Θεός, δεν θα μπορεί να μας αναστήσει όταν πεθάνουμε? Αυτός που την τόσο τυποτένια ύλη μετέβαλε σε ανθρώπινο σώμα, δεν θα μπορέσει πάλι να το αναστήσει όταν νεκρωθεί? Αυτός που από την ανυπαρξία έφερε την ύπαρξη, δεν θα μπορέσει να αναστήσει το δημιούργημά του? Και από τον έναστρο ουρανό μια ολοφάνερη απόδειξη ότι είναι δυνατή η Ανάσταση των νεκρών. Ένα ουράνιο φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε μήνα. Η σελήνη φαίνεται να λιγοστεύει, να μικραίνει τόσο πολύ που να μην τη βλέπουμε καθόλου. Πάλι όμως εμφανίζεται, μεγαλώνει και παίρνει το προηγούμενο της μέγεθος. Και μάλιστα, για να είναι πληρέστερο το παράδειγμα, κατά καιρούς έχουμε εκλείψεις σελήνης και εναλλαγές στη φωτεινότητά της, μέχρι που γίνεται κατακόκκινη σαν αίμα, για να μην απιστείς στην Ανάσταση των νεκρών εσύ που κατασκευάστηκες από αίμα, αλλά βλέποντας στη σελήνη την εναλλαγή να πιστέψεις ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και σε σένα. Αυτές τις αποδείξεις μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει όταν συζητάει με απίστους ειδωλολάτρες. Αφού αυτοί δεν παραδέχονται την Αγία Γραφή, πολέμησέ τους με όπλα άγραφα, δηλαδή με συλλογισμούς και παραδείγματα από τη φύση. Οι άθεοι αυτοί δεν έχουν ιδέα για τον νόμο του Μωυσή, για τις προφητείες του Ισαΐα, για τα Ευαγγέλια, για τις επιστολές του Παύλου. Ας δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε τους Σαμαρίτες.
Αυτοί δέχονται τον νόμο του Μωυσή, δεν αναγνωρίζουν όμως τους προφήτες. Πώς λοιπόν θα τους πείσουμε για την Ανάσταση των νεκρών? Ας χρησιμοποιήσουμε τα κείμενα που παραδέχονται. Λέει ο Θεός τον Μωυσή, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Οπωσδήποτε, με τα λόγια αυτά, αναγνωρίζει ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ δεν εξαφανίστηκαν, αλλά υπάρχουν. Γιατί αν δεν υπήρχαν, ο Θεός θα ήταν Θεός όντων ανύπαρκτων. Ποιος όμως βασιλιάς είπε ότι είναι βασιλιάς στρατιωτών ανύπαρκτων? Ποιος ακόμα πλούσιος δηλώνει πλούτη που δεν έχει? Πρέπει επομένως να υπάρχουν και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Έτσι, μόνο ο Θεός θα είναι Θεός ζωντανών. Γιατί δεν είπε «ήμουν κάποτε Θεός τους», αλλά «είμαι Θεός τους». Αλλά έχουν αντιρρήσεις και σε αυτό το σημείο οι Σαμαρείτες. Ισχυρίζονται ότι μπορεί να ζουν οι ψυχές του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τα σώματα τους όμως δεν είναι δυνατόν να αναστηθούν. Θα τους πούμε. Το ραβδί του δικαίου Μωυσή ήταν δυνατό να μεταβληθεί σε φίδι. Τα σώματα των δικαίων δεν μπορούν να ζήσουν και να αναστηθούν. Η πρώτη μεταβολή που είναι αφύσικη πραγματοποιήθηκε. Η δεύτερη που είναι σύμφωνη με τη φύση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το ραβδί επίσης του Ααρών, αφού κόπηκε και νεκρώθηκε χωρίς ίχνος νερού, βλάστησε. Και τούτο, ενώ ήταν μέσα σε σπίτι. Μ' όλα ταύτα, βλάστησε σαν να ήταν σε αγρό. Και ενώ βρισκόταν σε ξερό περιβάλλον, μέσα σε μια νύχτα καρποφόρησε σαν τα δέντρα που για πολλά χρόνια ποτίζονται. Το ραβδί λοιπόν του Ααρών αναστήθηκε. Ο ίδιος ο Ααρών δεν θα αναστηθεί? Και ο Θεός που θαυματούργησε σε ένα ξύλο για να του χαρίσει την αρχιεροσύνη, δεν θα θαυματουργήσει στον ίδιο τον Ααρών για να του χαρίσει την Ανάσταση? Η γυναίκα του Λότ έγινε στήλη από αλάτι. Η σάρκα μεταβλήθηκε σε αλάτι. Η νεκρή σάρκα δεν μπορεί να ξαναγίνει σάρκα ζωντανή? Και αν η γυναίκα του Λότ μεταβλήθηκε σε στήλη από αλάτι, η γυναίκα του Αβραάμ δεν είναι δυνατό να αναστηθεί? Με ποια δύναμη έγινε η μεταβολή του χρώματος στο χέρι του Μωυσή, που άσπρισε σαν το χιόνι και έπειτα πάλι άλλαξε? Οπωσδήποτε με θείο πρόσταγμα. Αν λοιπόν τότε το πρόσταγμα είχε δύναμη για τέτοιες μεταβολές, τώρα δεν έχει. Πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος? Το γράφει το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, η Γένεση. Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο από το χώμα της γης. Αν λοιπόν το χώμα έγινε σάρκα, η νεκρωμένη σάρκα δεν μπορεί να ξαναγίνει ζωντανή? Ας ρωτήσουμε από τι πλάστηκαν οι ουρανοί και η στεριά και οι θάλασσες. Από τι έγιναν ο ήλιος και η σελήνη και τα αστέρια. Πώς δημιουργήθηκαν τα πουλιά και τα ψάρια και όλα γενικά τα ζώα? Ενώ αναρρύθμιτα διαφορετικά όντα δημιουργήθηκαν από το τίποτα, εμείς οι άνθρωποι που είμαστε εικόνες του Θεού δεν είναι δυνατόν να αναστηθούμε? Όπως λέει και ο δίκαιος Ιώβ, για το δέντρο υπάρχει ελπίδα αναβλαστήσεως, γιατί αν κοπεί μπορεί να ξανανθίσει και ο βλαστός του δεν θα χαθεί. Και αν ακόμα γεράσει η ρίζα του και ξεραθεί ο κορμός του, θα ανθίσει πάλι και με το πότισμα θα καρποφορήσει σαν νεοφυτεμένο. Αν λοιπόν συμβαίνει αυτό στο δέντρο, δεν μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο? Χάνεται και εξαφανίζεται ο πεθαμένος. Ο προφήτης Ισαΐας λέει, «Θα αναστηθούν οι νεκροί και θα σηκωθούν όσοι βρίσκονται στα μνήματα». Ο προφήτης Ιεζεκίηλ διαλαλεί, «Να τι λέει ο Κύριος, θα ανοίξω τα μνήματά σας και θα σας αναστήσω από τους τάφους σας». Και ο προφήτης Δανιήλ αναφέρει, «Νεκροί που βρίσκονται θαμμένοι στο χώμα θα αναστηθούν, αλλά για να ζήσουν αιώνια. Άλλοι και για να αντιμετωπίσουν αιώνια ντροπή και περιφρόνηση. Κάποιοι άλλοι».
Πολλά αποσπάσματα της Αγίας Γραφής αναφέρονται στην Ανάσταση των νεκρών. Σαν μια απλή υπενθύμηση αναφέρουμε την τετραήμερη Ανάσταση του Λαζάρου, την Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν και της κόρης του αρχισυνάγωγου Ιαΐρου. Ας αναφερθούμε επίσης ότι την ώρα της Σταυρώσεως του Κυρίου σκίστηκαν οι πέτρες, άνοιξαν τα μνημεία και αναστήθηκαν σώματα πολλών νεκρών. Προπάντων όμως, να θυμηθούμε ότι και ο ίδιος ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις της Καινής Διαθήκης, μπορούμε να θυμηθούμε από την Παλαιά τον προφήτη Ηλία και το γιο της Χείρας που ανέστησε, επίσης τον προφήτη Ελισαίο που έκανε δύο αναστάσεις, μία όταν ζούσε και μία μετά το θάνατό του. Όταν ζούσε ανέστησε ένα παιδί με την πνοή του, για να φανερωθεί όμως ότι δεν είναι τιμημένος μόνο οι ψυχές των Αγίων, αλλά ότι και στα σώματά τους υπάρχει Θεία Χάρη, ο νεκρός που κατέβασαν στο μνημείο του Ελισαίου ζωντάνεψε μόλις ακούμπησε το νεκρό σώμα του προφήτη. Το νεκρό σώμα μπόρεσε και ανέστησε άλλο νεκρό σώμα. Αυτό που ήδη βρισκόταν στον τάφο έδωσε ζωή στον πεθαμένο, και ενώ έδωσε ζωή, το ίδιο παρέμεινε στον τάφο όπως και πρώτα. Γιατί? Για να μην αποδοθεί το θαύμα μόνο στην ψυχή του Ελισαίου και για να αποδειχθεί ότι κι αν απουσιάζει η ψυχή, βρίσκεται Θεία Χάρη στα σώματα των Αγίων, αφού τόσα χρόνια κατοίκησαν μέσα τους Άγιες ψυχές. Τα σώματα αυτά υπηρέτησαν τις Άγιες ψυχές και γι' αυτό χαριτώθηκαν. Ας μην απιστήσουμε σαν άμυαλοι στο γεγονός αυτό, γιατί αν ρούχα και μαντήλια Αγίων που βρίσκονται έξω από το σώμα ακουμπούν αρρώστους και τους θεραπεύουν, πόσο μάλλον το ίδιο το προφητικό σώμα θα έχει τη χάρη να αναστήσει νεκρό. Ας θυμηθούμε ότι και οι Απόστολοι ανέστησαν νεκρούς. Ο Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά στην Ιώπη, ο Παύλος τον Εύτυχο στην Τροάδα και οι υπόλοιποι Απόστολοι διάφορους άλλους. Αυτοί δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή με όλα τα θαύματά του ο καθένας. Ας θυμηθούμε επίσης όσα έγραψε ο Παύλος στους Κορινθίους για αυτούς που λένε πως ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα. Γράφει λοιπόν: «Αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε». Ονόμασε ανόητους αυτούς που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Έγραψε επίσης στους Θεσσαλονικείς: «Θέλω να γνωρίζετε, αδελφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε όπως οι άπιστοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Γιατί αφού πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του». Προσέξτε προπάντων ότι ολοφάνερα ο Παύλος διακηρύσει: «Το φθαρτό του το σώμα θα γίνει άφθαρτο, το θνητό θα γίνει αθάνατο». Το σώμα θα αναστηθεί, και μάλιστα όχι έτσι ασθενικό όπως είναι τώρα, αλλά έχοντας αποκτήσει αφθαρσία. Δεν θα υποφέρει δηλαδή από τον πόνο, την αρρώστια, τον θάνατο. Θα αλλάξει κατάσταση, όπως το σίδερο που μπαίνει στη φωτιά και μεταβάλλεται σε μια φλεγόμενη μάζα. Κάπως έτσι θα μεταβληθούν οι ιδιότητες του σώματός μας, σύμφωνα με τη θέληση του Κυρίου που θα το αναστήσει. Θα αναστηθεί λοιπόν αυτό το σώμα. Δεν θα έχει την ίδια σύσταση, αλλά θα ζει αιώνια. Δεν θα έχει ανάγκη από συνηθισμένες τροφές για να συντηρηθεί, ούτε από σκάλες για να υψωθεί. Τα σώματα μάλιστα των Αγίων θα λάμψουν σαν τον ήλιο, καθώς έχει γραφτεί. Θα αποκτήσουν τη λαμπρότητα της σελήνης, αλλά και ολόκληρου του ουρανού.
προβλέποντας ο Θεός την απιστία των ανθρώπων στα προφητικά αυτά λόγια, χάρισε σε μικρά σκουλίκια τη δυνατότητα να φεγκοβολούν από το σώμα τους όπως οι πηγολαμπίδες. Έτσι, από αυτό που ήδη βλέπουν στη φύση οι άνθρωποι, να πιστεύουν εκείνο που πρόκειται να συμβεί. Ο Θεός, που έδωσε τη φεγκοβολιά σε ασήμαντα σκουλίκια, μπορεί ασφαλώς να κάνει έναν αγιασμένο άνθρωπο ακόμα και να φεγκοβολάει. Θα αναστηθούμε λοιπόν όλοι με άφθαρτα αιώνια σώματα. Δεν θα τα έχουμε όμως όλοι οι ίδια. Οι Άγιοι θα έχουν ένδοξο σώμα, κατάλληλο και ικανό να επικοινωνεί με τους αγγέλους. Οι αμαρτωλοί θα έχουν και αυτοί αιώνια και φθαρτό σώμα, κατάλληλο όμως να υπομένει ατελεύτητες τιμωρίες, έτσι που να μην κατακαεί και εξαφανιστεί στη φλόγα της αιώνιας φωτιάς. Δίκαια ο Θεός θα αμείψει ή θα κολλάσει τα σώματα και των Αγίων και των αμαρτωλών, γιατί καμιά πράξη μας δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή του σώματος. Βλαστημάμε με το στόμα, προσευχόμαστε με το στόμα, πορνεύουμε με το σώμα, αγνεύουμε με το σώμα, δίνουμε ελεημοσύνη με το χέρι, γενικά σε κάθε πράξη συμμετέχει και το σώμα. Επειδή λοιπόν σε όλα υπηρετεί το σώμα, είναι δίκαιο στη μέλουσα ζωή να συμμετέχει είτε στην απόλαυση είτε στην τιμωρία. Ο προφήτης Δανιήλ γράφει: «Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άγγελοι στέκονταν μπροστά του, έτοιμοι να τον υπηρετήσουν». Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αριθμός των αγγέλων είναι μόνο τόσος. Ο προφήτης χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις θέλοντας να δείξει το αναρρύθμιτο πλήθος τους. Με όλο αυτό το πλήθος των αγγέλων θα παρουσιαστεί τότε, στη μέλουσα κρίση, και ο τρεδικός μας Θεός. Μια αγγελική σάλπιγγα θα ηχήσει και θα καλέσει όλους με φανερά πια όλα τα έργα τους. Δεν πρέπει λοιπόν από εδώ να σκεφτόμαστε την ώρα εκείνη και από τώρα να φοβόμαστε. Μήπως είναι μικρή καταδίκη, έστω και δεν ακολουθήσει καμιά άλλη τιμωρία, το να ντροπιαστούμε μπροστά σε τόσο πλήθος? Μήπως δεν προτιμάμε πολλές φορές να πεθάνουμε παρά να ντροπιαστούμε μπροστά σε φίλους? Ας ενδιαφερθούμε και ας φοβηθούμε από τώρα, μην τυχόν και μας αποδοκιμάσει τότε ο Κύριος. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Δεν έχει ανάγκη να ερευνήσει και να ελέγξει. Μη σκεφτείς λοιπόν στο σκοτάδι της νύχτας αμάρτησα, κάνοντας ανήθικες πράξεις ή μαγείες ή κάτι άλλο. Είμαι όμως εξασφαλισμένος, γιατί κανείς δεν με είδε. Όλα θα γίνουν φανερά τότε που ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά έργα των ανθρώπων. Το φοβερό πρόσωπο του κριτή θα σε αναγκάσει να πεις την αλήθεια. Η ίδια η συνείδησή σου θα σε ελέγχει και τα έργα σου που θα σε συνοδεύουν θα σε καταγγέλουν. Ο κριτής δεν θα έχει ανάγκη από βιβλία. Αυτό το φανερώνει ο ίδιος λέγοντας: «Θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα γίδια». Ο βοσκός πώς ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια? Μήπως έχει ανάγκη να συμβουλευτεί βιβλία για να διακρίνει ποια είναι πρόβατα και ποια γίδια? Δεν τα διακρίνει αμέσως από τη μορφή τους? Το απαλό μαλλί δεν φανερώνει το πρόβατο και το σκληρό το γίδι? Με την ίδια ευκολία θα φανερωθεί τότε αν οι πράξεις μας έχουν καθαριστεί με την εξομολόγηση και μοιάζουν με μαλλί απαλό και καθαρό, ή αν παραμένουν με τις ασυγχώρητες αμαρτίες και μοιάζουν με μαλλί σκληρό και βρωμισμένο. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όλοι για να πετύχουμε τη σωτηρία μας και να υποδεχθούμε με παρησία τον αιώνιο Βασιλιά Χριστό, που πέθανε και αναστήθηκε και βασιλεύει στους απέραντους αιώνες. Διαβάσαμε από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου «Η Φωνή των Πατέρων» τον λόγο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων για την Ανάσταση των Νεκρών. Και με αυτά τα υπέροχα κείμενα που επιλέξαμε για σήμερα, ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Φίλες και φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε που μας κρατήσατε ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά. Καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης. Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031. Αγρόκτημα μου.